Το σημερινό μας θέμα είναι ο ρόλος και οι δραστηριότητες της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Και αν θέλουμε να πούμε ποιος είναι ο ρόλος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, είναι ακριβώς από το εδάφιο αυτό που διαβάσαμε. Λέει, να εξαγγείλουμε τις αρετές εκείνου ο οποίος μας κάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως. Αυτός είναι ο ρόλος της Εκκλησίας. Και το ερώτημα που τίθεται σε όλους μας είναι, έχει αρετές ο Θεός? Νομίζω η πιο κατάλληλη να το απαντήσει αυτό είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Διότι όλοι μας, όσοι είμεθα του Χριστού, έχουμε νιώσει στη ζωή μας και ζούμε στη ζωή μας τις αρετές του Θεού μας. Και οι αρετές είναι αυτές που ονομάζει ο Λόγος του Θεού, αυτές που θα πω τώρα, και άλλες, βάλτε κάποιες εκατοντάδες, χιλιάδες. Ικτήρμων, ελεήμων, μακρόθυμος, αληθινός, δίκαιος, άγιος, αγαπάει, φροντίζει, ενδιαφέρεται, οδηγεί, καλύπτει, προστατεύει με τη χάρη του και με το έλεος του και με την οδηγία του, αγαπητοί μου. Άρα η δουλειά της Εκκλησίας, θα λέγαμε η αποστολή της Εκκλησίας, είναι να εξαγγείλει τις αρετές του Θεού. Γιατί, διότι όπως εμείς είμεθα μέσα στο σκοτάδι και μέσα στην αμαρτία και είμαστε στα νύχια του ανθρωποκτόνου σατανά και μας είχε στην κυριολεξία μέσα στα δόντια του, αυτός ο Θεός, τις αρετές του οποίου καλούμεθα να εξαγγείλουμε, άπλωσε το χέρι του και έβαλε το χέρι του μέσα στο στόμα του λιονταριού και μας τράβηξε. Λέων οριόμενος, ο οποίος ζητάει ποιον να καταπιεί. Αλλά για να εξαγγείλει η Εκκλησία αυτές τις αρετές, αγαπητοί μου αδελφοί, χρειάζεται να δραστηριοποιηθεί. Χρειάζεται να μιλήσουμε, να δώσουμε τη μαρτυρία στους ανθρώπους για το Θεό μας. Χρειάζεται να εκπροσωπήσουμε, αν μπορούμε να πούμε έτσι σε εισαγωγικά η λέξη, να είμεθα πρεσβευτές εκείνου ο οποίος μας έσωσε και μας λύτρωσε. Ο Ιησούς Χριστός είναι ως κεφαλής στον ουρανό. Εδώ κάτω στον κόσμο τι είναι? Είναι το σώμα του, η Εκκλησία. Και θυμάμαι ένα τραγούδι που μου είχε κάνει εντύπωση πριν πολλά χρόνια, ένας ξένος καλλιτέχνης το ερμήνευε, χριστιανός αυτός, και τραγούδι με ωραία λόγια και λέει, άραγε, λέει, εμείς που είμεθα το σώμα του Χριστού εδώ στη γη, είμεθα τα πόδια του, είμεθα τα χέρια του, τα μάτια του, τα αυτιά του, λειτουργούμε έτσι? Ως χέρια Χριστού, ως πόδια Χριστού, ως μάτια Χριστού, ως αυτιά Χριστού, έχουμε την καρδιά του Χριστού? Είμεθα το σώμα του Ιησού Χριστού. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμεθα λαός ελεημένος, είμεθα ελεημένη. Και ο Θεός μας καλεί ακριβώς αυτή τη χάρη και το έλεος που πήραμε, αυτή τη χάρη και το έλεος να πούμε στους ανθρώπους και να δείξουμε στους ανθρώπους. Φανταστείτε ότι η Εκκλησία είναι σαν μια ομάδα, στο πούμε, ναυαχούς σωστών, που σπέβδει να σώσει ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά πνίγονται μέσα στην αμαρτία. Ο Θεός μας στέλνει να τραβήξουμε ανθρώπους και να τους τραβήξουμε μέσα από τη θάλασσα που βυθίζονται, από τη θάλασσα της αμαρτίας, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές. Και το ερώτημα είναι, γιατί να δραστηριοποιηθεί η Εκκλησία? Είπαμε, για να δώσουμε τη μαρτυρία μας, να εξαγγείλουμε τις αρετές. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα με το να καθόμαστε ανέμελοι, με το να μην, ξέρω κι εγώ, βγαίνουμε έξω από την Εκκλησία, με το να μην μιλάμε εκεί που βρισκόμαστε, με το να μην δίνουμε μια Καινή Διαθήκη, ένα ημερολόγιο, ένα λόγο. Ο Θεός μας οδηγεί πραγματικά. Γιατί η Εκκλησία να δραστηριοποιηθεί? Διότι η Εκκλησία δεν είναι ένας εσωστρεφής οργανισμός, η οποία να βλέπει συνέχεια τον εαυτό της και να λέει, τι είμαι τώρα, είμαι η Εκκλησία των λυτρωμένων του Ιησού. Καλά είμαι, δεν χρειάζεται τίποτε παραπάνω. Αλλά η Εκκλησία είναι ένα σώμα, ένας οργανισμός, ο οποίος νοιαζόμαστε για τους άλλους και θέλουμε οι άνθρωποι να έρθουν στο Χριστό,
Γιατί μόνο όταν έρθουν στον Χριστό θα μάθουν ποιοι είναι, γιατί ζουνε και πού θα πάνε όταν θα φύγουν από αυτόν τον κόσμο. Η Εκκλησία δεν είναι αυτός ο σκοπός, δεν είναι η Εκκλησία για την Εκκλησία, αλλά η Εκκλησία έχει, θα λέγαμε, να διαδραματίσει ένα ρόλο και να δραστηριοποιηθεί, η Εκκλησία να εκπληρώσει εδώ κάτω στον κόσμο την πρόθεση του Θεού για τον κόσμο. Είναι να υπηρετήσει το σχέδιο του Θεού στον κόσμο. Το σχέδιο του Θεού για τον κόσμο ποιο είναι? Είναι να λυτρωθεί ο κόσμος και να μοιάζουμε στην εικόνα του Ιησού Χριστού. Να υπηρετήσουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό στον κόσμο και κατά μία έννοια να επεκτείνουμε αυτό το οποίο εκείνος ξεκίνησε. Τη μαρτυρία του Ευαγγελίου. Γι' αυτό θα ήθελα σήμερα το βράδυ να ξεκινήσουμε κάποια, θα λέγαμε, τέτοια, κάποιες σκέψεις δραστηριοποίησης, δραστηριοτήτων, θα λέγαμε, της Εκκλησίας του Χριστού, της Εκκλησίας του Χριστού με το έψιλον κεφαλαίο, έτσι, του σώματος του Χριστού, αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία έχουν σχέση και με την τοπική μας Εκκλησία. Έτσι, πώς δηλαδή θα δραστηριοποιηθούμε στο έργο το οποίο μας καλεί ο Θεός. Και το πρώτο είναι μία λέξη, ευαγγελισμός. Ευαγγελισμός. Τώρα κοιτάξτε, η λέξη ευαγγελισμός δεν υπάρχει στην Καινή Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν τρεις άλλες λέξεις. Είναι η λέξη ευαγγέλιο, που είναι τα καλά νέα, τα καλά νέα. Στην Καινή Διαθήκη η λέξη ευαγγέλιο δεν εννοεί το βιβλίο. Για το βιβλίο, η έννοια, το Ευαγγέλιο ως βιβλίο έγινε πολύ αργότερα, έτσι, δόθηκε πολύ αργότερα. Είναι λοιπόν η λέξη Ευαγγέλιο, τα καλά νέα, είναι το ρήμα ευαγγελίζειν και ευαγγελίζεστε, που σημαίνει διακήρυξη των καλών νέων, έτσι. Και είναι και η λέξη ευαγγελιστής. Ευαγγελιστής είναι το πρόσωπο το οποίο διακηρύττει τα καλά νέα. Εντάξει. Τώρα η λέξη η δική μας εδώ, ευαγγελισμός, αν θέλαμε να την ταιριάξουμε με μία από τις τρεις που είπαμε, σαφέστατα καταλαβαίνετε ότι είναι η λέξη, είναι το ρήμα, το ευαγγελίζειν και ευαγγελίζεστε, η διακήρυξη των καλών νέων σε ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται τον Χριστό. Και φαίνεται ότι ένας από τους λόγους ύπαρξης της Εκκλησίας είναι ακριβώς αυτός. Δηλαδή τι? Η Εκκλησία να δώσει μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό, να μιλήσει για το Ευαγγέλιο και να καλέσει ανθρώπους να έρθουν στον Χριστό. Γιατί το λέω αυτό? Συνήθως τα τελευταία λόγια κάποιου έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Και αν προσέξετε τις γραφές, τα τελευταία λόγια του Ιησού Χριστού πριν φύγει από τη γη είχαν ακριβώς αυτό το στοιχείο. Καλούσε τους μαθητές του να μιλήσουν γι' αυτό και να είναι μάρτυρές του. Θα ήθελα να το διαβάσουμε, να το δούμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο τελευταίο κεφάλαιο, και επίσης στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, στο πρώτο κεφάλαιο, Ματθαίος 28. Περίμεναν οι μαθητές στο μέρος που τους είχε παραγγείλει ο Ιησούς, και καθώς ο Ιησούς, λέει, τους πλησίασε στο 18 εδάφιο, τους μίλησε λέγοντας: «Δόθηκε σε μένα κάθε εξουσία στον ουρανό και πάνω στη γη. Καθώς λοιπόν θα πορευθείτε, να κάνετε μαθητές όλα τα έθνη». Να κάνετε μαθητές. Δηλαδή τι? Να τους μιλήσετε για μένα, να πιστέψουν σε μένα, και κατόπιν να μην πείτε τώρα τελείωσε η δουλειά μου, δεν τελείωσε η δουλειά μας. Μετά, λέει, τους παρακολουθείτε, θα τους μιλάτε και θα υπάρχει μαθητεία, θα υπάρχει μαθητεία αυτών των ανθρώπων, δηλαδή για να μεγαλώσουν πνευματικά, για να οριμάσουν, για να οριμάζουν.
βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντάς τους να τηρούν όλα όσα παρήγγειλα σε εσάς. Και προσέξτε, εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Μαθητεύσατε αυτούς, διδάσκοντάς τους, βλέπετε, διδασκαλία. Και επίσης, στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, όταν οι μαθητές ρωτούσανε τον Κύριο εάν είναι ο καιρός πλέον να αποκαταστήσει τον Ισραήλ, δηλαδή τον βάλει να τους λυτρώσει, να τους σώσει από τον ρωμαϊκό ζυγό και να τους κάνει πάλι το εκλεκτό του έθνος, τον εκλεκτό λαό, επικεφαλής όλων των λαών, τους λέει, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς που ο Πατέρας έβαλε στη δική του εξουσία, αλλά θα λάβετε δύναμη όταν έρθει επάνω σας το Άγιο Πνεύμα και θα είστε για μένα μάρτυρες. Και στην Ιερουσαλήμ, αυτά θα τα σχολιάσουμε την επόμενη φορά, τι σήμαινε να είναι μάρτυρες στην Ιερουσαλήμ και τι σήμαινε στην Ιουδαία και τι σήμαινε να είναι στη Σαμάρια. Θα είστε μάρτυρες σε μένα, για μένα, και στην Ιερουσαλήμ και σε ολόκληρη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και μέχρι το τελευταίο άκρο της γης. Τώρα κοιτάξτε, η κλίση του Ιησού Χριστού να δίνουμε μαρτυρία για εκείνον, να λέμε το Ευαγγέλιο, να μιλάμε για τον Χριστό, είναι εντολή. Έτσι την κατάλαβαν οι πρώτοι μαθητές. Κοιτάξτε, είχαν δεχτεί τον Ιησού Χριστό ως Κύριο, ως Σωτήρα και Κύριο της ζωής τους. Και είχαν μπει κάτω από την κυριότητα του Ιησού Χριστού, αν θέλετε κάτω από την εξουσία του Ιησού Χριστού, με προθυμία, με ελευθερία και αυτόβουλα. Δεν τους ανάγκασε κανένας. Επομένως, έπρεπε, για να θυμηθούμε το κήρυγμα της Κυριακής, έπρεπε να κάνουν ό,τι αυτός τους παρήγγειλε. Έπρεπε να κάνουν ό,τι ο Κύριος διέταξε. Προσέξτε όμως, αυτό το έπρεπε δεν είναι όταν αισθάνεσαι μες στην καρδιά σου και αισθάνομαι στην καρδιά μου το πρέπει του Λόγου του Θεού και αισθάνομαι ένα βάρος και εγώ πως θα το κάνω και παιδί μου, καλύτερα να μην το κάνεις, καλύτερα να μην το κάνουμε, διότι αυτά που παραγγέλει ο Κύριος μέσα στο λόγο δεν τα παραγγέλει για να μας γίνονται βάρος μες στην καρδιά, για να κουβαλάμε ένα βάρος στις πλάτες μας. Ούτε βέβαια λέω ότι είναι πολύ εύκολα και ξέρεις, έλα πάμε τώρα και τι είναι μωρέ, όχι. Το να προχωρήσουμε με βάση αυτά που μας λέει ο Κύριος δεν είναι καθόλου εύκολο. Αλλά απ' την άλλη όμως ο ίδιος ο Κύριος μας λέει ότι εγώ είμαι εδώ, εγώ είμαι να σας δυναμώνω, εγώ είμαι να σας κρατάω το χέρι, εγώ είμαι να σας οδηγώ, εγώ είμαι στην κυριολεξία να σας σηκώνω στο δρόμο και να προχωράμε μαζί. Επομένως αυτό το έπρεπε να διακηρυχθεί το Ευαγγέλιο, να γίνουν μάρτυρές του, και αυτό το πρέπει για μας να δώσουμε μαρτυρία για τον Χριστό, είναι ένα, θα έλεγα, πηγαίο, ένα αυθόρμητο, βγαίνει πηγαίο και αυθόρμητα από την καρδιά ως ανταπόκριση στην αγάπη την οποία ο Κύριος μας έδειξε, και μια αγάπη η οποία φτάνει, έφτασε μέχρι Σταυρού. Προσέξτε, χρησιμοποιώ τις λέξεις προσεκτικά, ανταπόκριση στην αγάπη του. Δεν μιλάω για ξεπλήρωση, να ξεπληρώσουμε, να ξοφλήσουμε δηλαδή, να πούμε α, ο Χριστός έκανε αυτό για μένα και πώς θα τον ξοφλήσω τον Χριστό εγώ με το να τρέχω και λοιπά. Η αγάπη του Χριστού δεν ξοφλείται, δεν ξεπληρώνεται, και ο Λόγος του Θεού μας λέει, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι η αγάπη προς τον Χριστό και προς τους αδελφούς είναι μια διαρκής οφειλή. Τι σημαίνει αυτό? Ό,τι και να κάνει κάποιος δεν μπορεί να την ξεπληρώσει. Για παράδειγμα, διαβάσω δύο εδάφια. Όταν ρωτήσανε τον Κύριο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 22 κεφάλαιο, διαβάζω
36. Ποια εντολή είναι μεγάλη μέσα στον νόμο? Και λέει, θα αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου από όλη την καρδιά σου και από όλη την ψυχή σου και από όλη τη διάνοιά σου. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Δεύτερη όμως όμοια με αυτή είναι, θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Σε αυτές τις δύο εντολές κρέμονται ολόκληρος ο νόμος και οι προφήτες. Και επίσης ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 13ο κεφάλαιο και στο 8 εδάφιο λέει, σε κανένα να μην οφείλετε τίποτε παρά μονάχα το να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, επειδή εκείνος που αγαπάει τον άλλον εκπληρώνει τον νόμο. Και μετά από εκεί και κάτω βέβαια, για να μας δώσει μερικά παραδείγματα τι σημαίνει να αγαπάμε τον άλλον, παίρνει το δεκάλογο και λέει, αγαπάς τον άλλον, δεν θα πας με τη γυναίκα του, ούτε θα την κοιτάξεις με πονηρό βλέμμα, ούτε εσύ γυναίκα το κάνεις τον άντρα, τον άλλο άντρα που ανοίξει εκείνη τη γυναίκα. Αγαπάς τον άλλον, δεν θα τον σκοτώσεις. Και βέβαια όταν πάμε στην επί του όρους ομιλία του Κυρίου, λέει, ο φόνος είναι ένα πράγμα, αλλά λέει μερικές φορές ο φόνος, λέει, ξεκινάει από ένα άλλο πράγμα μέσα μας που λέγεται μίσος, οργή, οργή εναντίον του αδελφού. Αγαπάς τον άλλον, δεν θα τον κλέψεις. Αγαπάς τον άλλον, δεν θα πεις ψέματα σε βάρος του. Βλέπετε, πριν το δεκάλογο. Δηλαδή σαν να θέλει να πει ότι εγώ όταν λέω σε κανένα μη οφείλεται τίποτε αλλά να αγαπάτε ένα τον άλλο, δεν το λέω έτσι με ένα συνέστημα, λέει, τι ωραίο συνέστημα που είναι η αγάπη, ξέρεις, λέει, τι ωραία που αισθάνομαι, λέει, όταν αγαπάω. Λέει, γιατί του σούφρωσες το άλλο όμως αφού τον αγαπάς? Λέει, αισθάνθηκα ωραία όταν το έκανα. Δεν τον αγαπάω? Όχι, όχι. Άρα εδώ ο λόγος του Θεού, αγαπητοί μου αδελφοί, μας λέει ότι η αγάπη είναι μια διαρκής οφειλή. Και να μην νομίσει κάποιος από μας ότι κάνοντας οτιδήποτε, οποιαδήποτε διακονία, όσο κουραστική και να είναι, όπου και να τρέχει, στη σελήνη να ανέβει, ότι έτσι ξεπληρώνουμε αυτό που έκανε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός για μας. Αυτό δεν ξεπληρώνεται με τίποτε. Τώρα είπαμε ότι ο Θεός θέλει η Εκκλησία του Ιησού Χριστού να διακηρύξει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Η Εκκλησία με το έψιλον κεφαλαίο, αλλά και κάθε τοπική Εκκλησία. Κάπου έχω διαβάσει, δεν ξέρω αν είναι στις πιο κάτω σημειώσεις, ότι μια Εκκλησία η οποία δεν έχει αυτόν τον οραματισμό του να κηρυχθεί και να, το Ευαγγέλιο και να δώσει μαρτυρία για τον Χριστό, να αντιθεωρείται ότι μια νεκρή Εκκλησία ή βρίσκεται στο στάδιο που είναι έτοιμη να πεθάνει. Ο πρώτος που εκλήθη να κηρύξει το Ευαγγέλιο είναι ο ίδιος ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο πρώτος ο οποίος κήρυξε το Ευαγγέλιο. Για κοιτάξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Και κοιτάξτε να δείτε, καθώς διαβάζουμε τη ζωή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, κάντε ένα τσεκ στις γραφές σας, στην Καινή Διαθήκη, θα δείτε ό,τι μας παραγγέλει, ό,τι μας ορίζει, ό,τι μας διατάσσει να κάνουμε, τα ίδια πρώτος τα έκανε εκείνος. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέει να περπατήσουμε στο δρόμο του. Έχει ανοίξει το δρόμο, έχει περπατήσει εκείνος. Έχει περπατήσει τον δρόμο που μας καλεί να περπατήσουμε. Δεν μας λέει, ξέρετε τώρα, πηγαίνετε, τρέχετε, εγώ δεν... Όχι, τον έχει περπατήσει ήδη το δρόμο. Λουκάς 4:18, όπου υπάρχουν αναφορές από το αρχείο, πρέπει να κάνω παρεμβάσεις στο αρχείο και μου θα τις κάνω. 4:18 λοιπόν, λέει, ήτανε όταν ξεκίνησε τη δημόσια δράση του Ιησούς και πήγε στη συναγωγή της Ναζαρέτ και διάβασε από τον προφήτη Ισαΐα. Προσέξτε, ο προφήτης Ισαΐας μιλάει για αυτό, για τα καλά νέα
που θα κηρύσσονταν. Και λέει ο Ιησούς, καθώς άνοιξε το, ξετύλιξε το ρολό, «Πνεύμα Κυρίου είναι πάνω μου, γι' αυτό με έχρισε», με έχρισε ο Κύριος, «με απέστειλε», προσέχτε, «για να φέρνω τα χαρμόσυνα νέα στους φτωχούς». Στο αρχαίο κείμενο λέει «να φέρνω τα χαρμόσυνα νέα», «ευαγγελίσαστε», «να φέρνω το Ευαγγέλιο», το Ευαγγέλιο είναι τα καλά νέα. Και όταν λέει «φτωχοί», δεν εννοεί τους φτωχούς, δηλαδή δεν έχουν λεφτά, δεν έχουν περιουσία, εννοεί τους ανθρώπους που δεν έχουν, που καταλαβαίνουν ότι έχουν μια πνευματική πτώχεια, είναι θα λέγαμε άνθρωποι που δεν έχουν κανένα προνόμιο ενώπιον του Θεού και στέκονται γυμνοί μπροστά στο Θεό, παρουσιάζονται γυμνοί μπροστά στο Θεό, «Κύριε, δεν έχω τίποτε». Αλλού ο Ματθαίος λέει «η πτωχή το πνεύματι». Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, δηλαδή αυτοί που έχουν συνέστηση ότι δεν έχουν τίποτε που να τους καθιστά αξίους ενώπιον του Θεού. Λέει ο Ιησούς, ήρθα για να φέρω το Ευαγγέλιο. Μην παρανοήσουμε και πούμε «α, για τους φτωχούς μόνο ενδιαφέρεται ο Χριστός, δηλαδή αυτούς που δεν έχουν τα λεφτά». Όχι, εννοεί τους φτωχούς στην καρδιά, αυτούς που αναγνωρίζουν τη μηδαμινότητά τους, την αναξιότητά τους, ότι είναι ένα μηδέν ενώπιον του Θεού και έρχονται ως μηδέν και λένε «Κύριε, εγώ είμαι ένα μηδενικό, ένα τίποτα, δεν αξίζω τίποτα, είμαι τελείως άχρηστος, αλλά σε ευχαριστώ γιατί εσύ μου δίνεις αξία και μου δίνεις αξία χαρίζοντάς μου τον Χριστό». Στο 43, στο ίδιο κεφάλαιο, λέει «τα πλήθη», λέει, «τον ζητούσαν», έκανε πολλές θεραπείες, και εκείνος όμως τους είπε ότι «πρέπει και σε άλλες πόλεις να εξαγγείλω τα χαρμόσυνα νέα της Βασιλείας του Θεού». Προσέξτε το «πρέπει», δεν ξέρω αν το αναφέραμε την Κυριακή αυτό, «πρέπει να εξαγγείλω τα χαρμόσυνα νέα της Βασιλείας του Θεού, επειδή γι' αυτό έχω αποσταλεί. Ευαγγελίσαστε με δι». Πρέπει να κηρύξω το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Γι' αυτό με έστειλε ο Πατέρας. Καθώς το διαβάζω αυτό λέω «Κύριε, τι Κύριε». Βλέπετε εδώ, αυτή είναι η, αυτό είναι ο Κύριος. Ένας Κύριος ο οποίος είναι υπάκους και προθυμοποιήθηκε να γίνει υπηρέτης του Θεού και Πατρός, ο δούλος του Κυρίου. Στο 20 του ιδίου Ευαγγελίου, αγαπητοί μου αδελφοί, ένα λέει «και σε μια από τις ημέρες εκείνες, ενώ αυτός δίδασκε το λαό μέσα στο ιερό και τον ευαγγελιζόταν». Βλέπετε, ο Ιησούς μιλούσε σε πρόσωπα, σε ανθρώπους μεμονωμένους, σε άνδρες, γυναίκες, σε όλο το λαό μιλούσε για το Ευαγγέλιο. Και επίσης τελευταία, σε Εφεσίους 2:17, εκεί ο Απόστολος Παύλος, όταν μιλάει για το Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου αδελφοί, της ειρήνης, λέει Εφεσίους 2:17, «και όταν ήρθε», ο Χριστός δηλαδή, «κήρυξε Ευαγγέλιο ειρήνης». Άρα λοιπόν, φεύγοντας ο Ιησούς λέει στους μαθητές του, «θα είσαστε μάρτυρές μου, θα δώσετε μαρτυρία για το Ευαγγέλιο». Και τα λέει «θα δώσετε μαρτυρία για το Ευαγγέλιο» σημαίνει «θα δώσετε μαρτυρία για εμένα». Και ο Ιησούς είναι ο πρώτος ο οποίος κήρυξε το Ευαγγέλιο. Κήρυξε το Ευαγγέλιο, γιατί λέει «αποστάλθηκα ακριβώς για να κηρύξω το Ευαγγέλιο», και το προσδιορίζει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Τώρα και οι μαθητές κατάλαβαν τον Ευαγγελισμό, δηλαδή ότι πρέπει να κηρύξουν τα καλά νέα, πρέπει να μιλήσουν για τον Χριστό, πρέπει να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, το κατάλαβαν ως εντολή. Το κατάλαβαν ως εντολή. Δεν είναι, ξέρετε, θέμα επιλογής. Λέει «μπορώ ή δεν μπορώ να το κάνω ή να μην το κάνω».
αλλά ο Λόγος του Θεού μας το παρουσιάζει ως θέμα υπακοή σε κάτι που είπε ο Κύριος. Και κοιτάξτε κάτι να διαβάσουμε. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός στον Ιωάννη σε δύο κεφάλαια, στο 14 και στο 15. Στο 14 κεφάλαιο και στο 15 εδάφιο λέει: εάν με αγαπάτε, τι, φυλάξτε τις εντολές μου. Στο 21, εκείνος που έχει τις εντολές μου και τις στηρεί, εκείνος είναι που με αγαπάει. Στο 15:10, αν φυλάξετε τις εντολές μου, θα μείνετε στην αγάπη μου, όπως εγώ φύλαξα τις εντολές του πατέρα μου και μένω στην αγάπη του. Εδώ κοιτάξτε κάτι τι λέει. Εδώ είναι ένα χωρίο που ειδικά το δεύτερο μισό δεν μπορώ να το σκεφτώ, το μυαλό μου δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά το πρώτο μισό λέει, κοιτάξτε, αν φυλάξετε τις εντολές μου θα μείνετε στην αγάπη μου. Εδώ ο Ιησούς είναι σαν να λέει, είναι δική σας ευθύνη το που θα μείνετε. Δεν λέει ο Ιησούς αποσύρω την αγάπη μου. Δεν λέει ο Ιησούς εάν δεν φυλάξετε τις εντολές μου δεν θα σας αγαπάω. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αν φυλάξετε τις εντολές μου θα μείνετε στην αγάπη μου. Είναι σαν λέει ο Ιησούς, η αγάπη μου είναι πάντα εκεί, δεν φεύγει. Η αγάπη μου είναι εκεί. Το θέμα είναι εσείς τι θα κάνετε με την αγάπη μου. Και βέβαια αυτό το δεύτερο μέρος είναι πραγματικά, σταματάει το μυαλό. Όπως εγώ, τους φέρνει το παράδειγμα τον εαυτό του, φύλαξα τις εντολές του πατέρα μου και μένω στην αγάπη του. Εάν θέλουμε να σκεφτούμε λίγο παραπάνω σε αυτό, που δεν θα το κάνω αυτή τη στιγμή, πραγματικά η καρδιά μας θα πάει να σπάσει. Τι λέει ο Κύριος εδώ? Τι λέει ο Κύριος? Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, οι μαθητές το κατάλαβαν ως εντολή, όχι σαν κάτι, σαν βάρος. Σκέφτηκαν, ο Ιησούς με αγάπησε και πέθανε για μένα και με λύτρωσε. Ο Ιησούς το ίδιο αγαπάει και τους άλλους ανθρώπους. Και ο Ιησούς με στέλνει να τους πω για εκείνον. Θα πάω. Γιατί μου το λέει αυτός που με αγάπησε. Έτσι το σκέφτηκαν οι μαθητές. Μου το λέει αυτός που με αγάπησε και επειδή τον αγαπάω, γιατί με αγάπησε, θα πάω. Πράξεις 5:42. Αγαπητοί μου. Τους κυνηγούσαν από την αρχή, τους βάζαν στις φυλακές, τους λέγαν μην μιλάτε για αυτό το όνομα, τον Πέτρο και τον Ιωάννη, στο 5:42, και κάθε μέρα μέσα στο ιερό και κατοίκον δεν έπαβαν να διδάσκουν και να ευαγγελίζονται τον Ιησού Χριστό. Παρόλες τις απειλές, παρόλο το ξύλο, παρόλο τις φυλάκιση, παρόλες τις φοβέρες. Δεν ξέρω, εδώ υπάρχουν αδελφοί, ο αδελφός ο Σπύρος ας πούμε, θα μπορούσε ή ο Βασίλης να μας διηγηθούν ιστορίες της Εκκλησίας και όταν μιλούσαν για το Χριστό του Ευαγγέλιο τι απειλές θα δέχονταν και σαν Εκκλησία και σαν πρόσωπα. Και όλοι πιστεύω λίγο πολύ έχουμε δεχθεί απειλές, και εγώ ίδιος προσωπικά και εσείς και παλιότερα, για τα πράγματα του Θεού. Μην κάνεις έτσι, θα σε σκοτώσουμε, θα σε κάνουμε, θα σε δείξουμε. Και σαν Εκκλησία όταν είχε τη μαρτυρία της θα πρέπει να αντιμετώπιζε προβλήματα. Τι θα έπρεπε η Εκκλησία να σταματήσει να μιλάει για τον Χριστό? Όχι. 16:10 είναι όταν φανερώθηκε ένας άνδρας σε όραμα στον Παύλο και του λέει, παρακαλώντας τον, διάβα στη Μακεδονία και βοήθησέ μας. Και μόλις είδε το όραμα, ζητήσαμε, λέει, και ο Λουκάς λέει, ζητήσαμε αμέσως να πάμε στη Μακεδονία, συμπεραίνοντας ότι ο Κύριος μας προσκαλεί να κηρύξουμε σε αυτούς το Ευαγγέλιο. Προσκέκλητε ημάς ο Θεός, ευαγγελίσαστε αυτούς. Να τους κηρύξουμε το Ευαγγέλιο.
Και εδώ πραγματικά με βάση αυτό μπορούμε να κάνουμε την εξής σκέψη. Να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά, ποια πόρτα ο Θεός μας ανοίγει ή θα μας ανοίξει για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Και δεν ξέρω αν είπαμε την προηγούμενη φορά, για να γίνει μια συνάθρηση, να γίνει μια εκκλησία, να υπάρχει ένας πυρήνας ανθρώπων που θα είναι του Χριστού. Να λέμε, Κύριε, άνοιξε μου τα μάτια στις πόρτες που εσύ ανοίγεις, για να πάμε να μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο. Πράξεις πάλι, 17-18 ήταν, είναι στην Αθήνα ο Παύλος. Και έλεγε αυτά που έλεγε ο Παύλος και λέει στο 18, τι θέλει να πει αυτός ο σπερμολόγος. Κάποιοι άλλοι λέγανε, φαίνεται ότι είναι κήρυκας ξένων θεών, επειδή τους κήρυτε τον Ιησού και την Ανάσταση. Ο Ιησούς είναι η καρδιά του Ευαγγελίου. Όταν λέει τον Ιησού και την Ανάσταση, εννοεί τι? Το έργο του Ιησού Χριστού. Ό,τι έχει σχέση με τον Χριστό. Πιθανά από την ενανθρώπιση του, βεβαίως το πάθος του και την Ανάστασή του. Αυτή είναι η καρδιά και η ουσία του Ευαγγελίου, ο Ιησούς Χριστός. Κοιτάξτε, ο ίδιος ο Παύλος στην 1η προς Κορινθίους, στο 15ο κεφάλαιο, στο ένα εδάφιο λέει, σας φανερώνω αδελφοί το Ευαγγέλιο που σας κήρυξα. Και λέει στο 3, σας παρέδωσα εκείνο το οποίο και παρέλαβα, το Ευαγγέλιο. Ο Χριστός πέθανε εξαιτίας των αμαρτιών μας, σύμφωνα με τις γραφές, και ότι θαύτηκε, και ότι την τρίτη ημέρα αναστήθηκε σύμφωνα με τις γραφές, και ότι φάνηκε. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός πέθανε εξαιτίας των αμαρτιών μας σύμφωνα με τις γραφές, τάφηκε, αναστήθηκε και φάνηκε και φαίνεται σήμερα στις καρδιές εκείνες οι οποίες λένε το ναι στον Χριστό. Ευαγγέλιο είναι και άλλα πράγματα μέσα στο Λόγο του Θεού. Ευαγγέλιο, ας πούμε, καλά νέα, είναι η αιώνια ζωή, είναι η κληρονομία, είναι ό,τι δώρο μας δίνει ο Θεός μέσα στο Ευαγγέλιο. Χωρίς όμως τον Χριστό δεν υπάρχει Ευαγγέλιο. Στην προς Ρωμαίους επιστολή λέει ότι ο Θεός, λέει, δεν λυπήθηκε στο 8ο κεφάλαιο ή δεν τσικουνεύτηκε το γιο του, αλλά μαζί με αυτόν μας χάρισε τα πάντα. Μπορεί κάποιος να πει, ξέρεις, εγώ μ' αρέσουν τα πάντα. Λέει, τα παίρνω. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει να έχω την κληρονομία, μ' αρέσει ο ουρανός, μ' αρέσει η αιωνία ζωή, μ' αρέσει η δόξα, μ' αρέσει η χαρά, η ειρήνη. Το Χριστό μπορούμε να τον κάνουμε πέρα? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αν από το Ευαγγέλιο βγάλεις το πυρήνα και την ουσία που είναι το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού, δεν υπάρχει τίποτε. Όσο καλό και να είναι, όσο πνευματικό και να είναι, εάν πάρεις τη γραφή έτσι όπως είναι και βγάλεις από μέσα ό,τι έχει σχέση με τον Ιησού Χριστό, βέβαια αν βγάλεις ό,τι έχει σχέση με τον Ιησού Χριστό, όλη τη γραφή θα βγάλεις, έτσι. Αλλά τα ειδικά εκείνα κομμάτια που έχουν σχέση με το θάνατό του και την Ανάστασή του, τότε δεν υπάρχει Ευαγγέλιο. Γι' αυτό ας το σκεφτούμε αυτό. Πολλές φορές λέμε να δώσουμε τη μαρτυρία μας για τον Χριστό. Ναι, εντάξει, ήμουν έτσι ένας καλός και τώρα είμαι ένας καλός άνθρωπος και έτσι και αλλιώς και όχι. Χρειάζεται να μιλήσουμε για τον Χριστό. Ποιος είναι αυτός ο οποίος με έκανε αυτό που είμαι τώρα? Με άλλαξε. Ποιος με άλλαξε? Ήμουν ένας κακός άνθρωπος. Ήμουν βλάσφημος, υβριστής που λέει ο Παύλος. Και πήγαινα κατευθείαν στην κόλαση. Και ο Χριστός πέθανε φορτωμένος στις αμαρτίες μου. Και είναι τώρα ζωντανός και αναστημένος. Και είναι αυτόν τον οποίον κάλεσα και έρθει στη ζωή μου. Και να τον καλέσεις και εσύ. Κάνε ένα πείραμα στη ζωή σου. Ζήτα το. Φοβάσαι να το ζητήσεις? Πες το του Χριστού. Μας ακούει.
Και αν η καρδιά του ανθρώπου είναι ειλικρινή, ειλικρινής, θα έρθει ο Χριστός. Το Ευαγγέλιο είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Χριστός. Και μία σκέψη ακόμη και κλείνω. Ρωμαίους 10:15. Αυτό το θέμα θα το κρατήσουμε αρκετά για τις δραστηριότητες και το ρόλο της Εκκλησίας, όπως ο Θεός μας οδηγήσει. Λέει, κοιτάξτε τι λέει, στο 13, Ρωμαίους 10:13. Επειδή λέει καθένας που θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Πώς λοιπόν θα επικαλεστούν εκείνο τον οποίο, στον οποίο δεν πίστεψαν, και πώς θα πιστέψουν σε εκείνον για τον οποίο δεν άκουσαν, και πώς θα ακούσουν χωρίς να υπάρχει εκείνος που κηρύττει, και πώς θα κηρύξουν αν δεν αποσταλούν. Προσέξτε πώς είναι η σειρά, Αποστέλλονται κάποιοι για να κηρύξουν, για να ακούσουν κάποιοι άνθρωποι, για να πιστέψουν και να επικαλεστούν τον Κύριο. Και όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Ανάποδα το είπα τώρα, έτσι, ανάποδα το παρουσίασα. Αλλά κοιτάξτε τι λέει, εάν δεν αποσταλούν. Εδώ αυτό το κομμάτι ακριβώς μας λέει, αγαπητοί μου, υπονοεί κίνηση και δραστηριότητα, όχι στασιμότητα. Δηλαδή, σαν να μας λέει ο Λόγος του Θεού, το να δώσουμε τη μαρτυρία μας και να μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο και να μιλήσουμε για τον Χριστό δεν σημαίνει στασιμότητα. Δεν καθόμαστε, ας πούμε, ο ψαράς να πει θα κάτσω εδώ και θα δείτε, λέει, ψάρια που θα έρθουν. Να ψάρια. Έτσι γίνεται. Ο Χριστός είπε, ακολουθήστε με και θα σας κάνω να γίνετε ψαράδες ανθρώπων. Τι σημαίνει αυτό? Θα πάτε εκεί που είναι τα ψάρια. Δεν ξέρω, έχω δει εγώ ψάρια να πηγαίνουν στα ψαράδες μόνο τους. Υπάρχουν, ναι. Γιατί ο Κύριος έδωσε αυτή την εικόνα? Ακριβώς γι' αυτό. Για να πει, δεν υπάρχει στασιμότητα στη μαρτυρία για τον Χριστό. Η Εκκλησία, θα δούμε όταν μιλήσουμε για την οικοδομή της Εκκλησίας, που γίνεται με διάφορους τρόπους, η Εκκλησία οικοδομείται μέσα εδώ. Γιατί? Για να προετοιμαστεί για το έργο της ψαριάς έξω. Και ετοιμαζόμαστε, είπαμε, δηλαδή στο φυλάδιο, ένα φυλάδιο ή δύο για τη Σαλαμίνα, για να γνωρίσει ο κόσμος εκεί ότι υπάρχει χώρος που κηρύττεται το Ευαγγέλιο, και θα το σκεφτούμε και για την περιοχή μας και στην ευρύτερη περιοχή μας. Υπάρχει χώρος που κηρύττεται ο Χριστός και καλούμε τους ανθρώπους όχι να ενταχθούν σε ένα δόγμα, αλλά καλούμε τους ανθρώπους να ακολουθήσουν τον Χριστό, να γίνουν του Χριστού. Εδώ θα σταματήσω για σήμερα το βράδυ και να σκεφτούμε πολύ σοβαρά και ως Εκκλησία και προσωπικά ότι ο Κύριος έχει πει να είμεθα μάρτυρές Του. Να είμεθα μάρτυρές Του. Να μιλάμε για Εκείνον. Να μιλάμε για το πρόσωπό Του. Διότι ο κόσμος έξω χάνεται. Στην κόλαση πάνε. Το έχουμε σκεφτεί αυτό? Πάνε στην κόλαση. Ο Θεός να φυλάξει να είμεθα ανέμελη. Γιατί αλίμονο, εάν κάποιος στη δική μας περίπτωση ήταν ανέμελος και δεν έβαζε τα χέρια μας τη γραφή και δεν μας έλεγε δύο λόγια για τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Αμήν.